θέλετε, ελάτε να πιούμε καφέ και να σας πω τα νέα μου. Πολύ χαλαρωτικό αυτό το φλιτζάνι με τη λεβάντα. Παρόλο που φοράω ένα άλλο φύλλο στην μπλούζα της Mirror Mirror, το φλιτζάνι που μου έχει κάνει δώρο η Μαρία, η κατσούλη, είναι με λεβάντα. Λοιπόν, φτιάχνω αυτό το έκτακτο, το οποίο θα ανεβάσω πρώτα για τους συνδρομητές στο β' επίπεδο, γιατί ένα από τα προνόμια που έχουν οι συνδρομητές στο β' επίπεδο είναι να βλέπουν κάποια έκτακτα vlogs πιο νωρίς, και στο κανάλι θα το ανεβάσω αργότερα. Σάββατο 6 Ιουνίου 2020 σήμερα, μόλις έχω τελειώσει το live και έχω όρεξη να πω κι άλλα. Και έτσι λέω, θα φτιάξω αυτό το έκτακτο, θα το ανεβάσω στους συνδρομητές στο δεύτερο επίπεδο και αργότερα το ανεβάζω και στους υπόλοιπους, στους αποδέλυπους, δεν ξέρω πότε, θα δείξει. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι είμαι εναντίον της άποψης πόσο έρωτας με έρωτα περνάει. Αλλά τις τελευταίες μέρες έχω πάθει έρωτα, μεταφορικώς. Έχω πάθει έρωτα και τα έχω φτιάξει. Έχω φτιάξει σχέση με μια κοπέλα. Τι κόπη, δεν θα την πω κοπελίτσα, μπορεί να την πω και κοπελάρα, γιατί είναι, έχει εκτόπισμα γυναίκα. Με μια κοπέλα, κοπελάρα ξέρω εγώ, 45 ετών. Με βαμμένο ξασπρισμένο πλατινέ μαλλί. Προσπαθεί να το κάνει πλατινέ, δεν πολύ καταφέρνει. Της βγαίνει μοβ μερικές φορές, της βγαίνει ροζ. Αλλά την έχω συμβουλεύσει και με άκουσε, γιατί είμαστε πολύ καλές φίλες, τα έχουμε φτιάξει είπαμε, να πηγαίνει στο κομμωτήριο μόνο και να μην πειράζει μόνη της το χρώμα στα μαλλιά της. Λοιπόν, εγώ τα έχω φτιάξει με αυτή την κοπέλα, έχει λίγες μέρες. Δεν πρέπει να μιλάμε τόσο νωρίς για μια σχέση πρωτού αυτή στεριώσει. Αλλά εγώ θέλω να στεριώσει αυτή η σχέση. Λοιπόν, τα έχω φτιάξει με αυτή την κόμενα. Τροποντινά γκόμενα, γιατί μόνο γκόμενα που δεν είναι, μόνο γκόμενα που δεν θέλει να το παίξει και δεν θέλει να είναι. Τα έχω φτιάξει μαζί της και περνάμε πρίμα. Πολύ ωραία περνάμε. Πρώτα απ' όλα τα κάνουμε όλα μαζί. Όλα όμως, δεν κάνουμε τίποτα η κάθε μια ξεχωριστά. Όλα μαζί. Σας είναι εξαρτώμενη ακούγεται αυτή η σχέση. Λοιπόν, κοιμόμαστε μαζί. Και είναι πάρα πολύ ήσυχη. Δεν ακούγεται καν η αναπνοή της. Αυτή η κοπέλα δεν ροχαλίζει, ή τουλάχιστον δεν την ακούω εγώ να ροχαλίζει. Δεν με σκουντάει καθώς κοιμάμαι, δεν με κλωτσάει καθώς κοιμάμαι, ούτε στριμώχνεται πάνω μου να με αφήνει να αναπνεύσω. Με αφήνει να κοιμάμαι ήσυχη. Και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, να κοιμάμαι ήσυχη. Και να με αφήνει αυτός ο νέος μου έρωτας, αυτή η γυναίκα 45 ετών, υποφαινόμενη, καταλάβετε για τον εαυτό μου μιλάω, με αφήνει αυτή η νέα μου φιλενάδα. Με αφήνει να κοιμάμαι όπως θέλω και όσο θέλω. Μεγάλη ευλογία. Επίσης, αυτή η νέα μου φιλενάδα που τα έχω φτιάξει μαζί της τον τελευταίο καιρό, είπαμε ο έρωτας με έρωτα περνάει, καμιά εβδομάδα έχει που τα φτιάξαμε. Συμφωνεί μαζί μου σε όλα. Συμφωνεί στη διάταξη του σπιτιού πώς να είναι. Ούτε και σε αυτήν αρέσει η ακαταστασία, όπως δεν μ' αρέσει ούτε εμένα. Ούτε η βρωμιά της αρέσει. Της αρέσει η καθαριότητα. Η τάξη μέσα στο σπίτι, τα ανοιχτά παράθυρα, το φως, ο καθαρός αέρας. Μας αρέσουν τα ίδια φαγητά και μάλιστα πολλές φορές μου τα μαγειρεύει κιόλας και μου τα μαγειρεύει όπως γουστάρω. Δεν την ενοχλεί που μου αρέσει το πολύ πιπέρι. Μου βάζει πολύ πιπέρι φρέσκο, τρίβει το πιπέρι. Σε λέει, δικαιούσε αγάπη μου, κουκλάρα μου, θες να τρως φαγητά με πολύ πιπέρι, θα τρως φαγητά με πολύ πιπέρι. Θες να τρως φαγητά που έχουν πολλά λαχανικά μέσα, θα τρως φαγητά που έχουν πολλά λαχανικά μέσα. Θα κάνεις ό,τι γουστάρει ψυχή σου. Έτσι μου λέει η νέα μου φιλενάδα. Επίσης, δεν με σπρώχνει ούτε να δυνατήσω, αλλά ούτε να παραμείνω παχιά. Μου λέει, σου αρέσεις όπως είσαι, μείνε όπως είσαι. Θες να κάνεις μια αλλαγή, κάνε μια αλλαγή, είναι πάρα πολύ άνετη. Δηλαδή, θα ανησυχούσα μου έλεγε να μείνεις παχιά, για να νιώθω εγώ ασφαλής ότι δεν θα σε πάρει άλλος. Επειδή θα είσαι παχιά. Όχι! Η φιλενάδα μου δεν έχει πρόβλημα. Μου λέει, κορίτσι μου, θες να είσαι 95, να είσαι 95. Θες να γίνεις 90 κιλά, να γίνεις 90 κιλά. Αφού προχθές, για να καταλάβατε, πήγαμε μαζί περπάτημα το βράδυ. Ναι. Και δεν ένιωθα μοναξιά γιατί την είχα παρέα. Και είχε και ένα απέροχο φεγγάρι. Α, υπέροχο. Και καθώς περπατούσαμε, συζητούσαμε και συνομιλούσαμε και λέγαμε, ρε παιδί μου, 45 χρόνια και ένα στην κοιλιά. 46 χρόνια μαζί. Και τώρα τα φτιάξαμε. Τόσο καιρό προσπαθούσαμε να βρούμε την αγάπη και την ευτυχία αλλού και όχι μεταξύ μας. Κόρη μου λέει, γιατί δεν με αγαπούσες τόσο καιρό. Σε λέω και εγώ προσπάθησα να σε αγαπήσω, προσπάθησα πάρα πολύ.
Να. Έχει και αυτή αλλεργίες όπως έχω και εγώ και την έχει τσιμπήσει ένα κουνούπι και τώρα έχει κάνει. Τα σημάδια που έχω στα χέρια δεν είναι από νητοκογενειακή βία, είναι από ενδοκουνουπική βία. Λοιπόν. Και μου λέει, είμαστε τόσο καιρό μαζί, γιατί δεν τα βρίσκαμε. Της λέω, προσπάθησα να σε αγαπήσω, κόρη, αλλά ήταν δύσκολο. Ήταν δύσκολο να σε αγαπήσω, γιατί άκουγα φωνές γύρω μου. Όχι φωνές, δεν έχω φτάσει ακόμη στο σημείο των παρεσθήσεων και των ψευδεσθήσεων, αλλά άκουγα τη μάνα μου που μου λέγε, πώς είσαι έτσι, μωρέ, δεν θα σε αγαπήσει κανείς. Πώς γελάς τόσο δυνατά, δεν θα σε αγαπήσει κανείς. Πώς τρως τόσο πολύ, δεν θα σε θέλει κανείς. Και πίστευα εγώ επαλαβή, γιατί ήμουν και μικρή. Εντάξει, η μάνα μου τώρα μου είπε πρόσφατα ότι με αγαπάει πάρα πολύ και ότι της αρέσει όπως είμαι και ότι είναι περήφανη για μένα. Το συζήτησα με αυτή τη νέα μου φίλη, η οποία μου είπε, μην το πάρεις και πολύ τις μετρητές, γιατί μετά μπορεί να αλλάξει. Και μου είπε αυτή η νέα μου φίλη, άμα δεν εξαρτάς την ευτυχία σου από ανθρώπους που δεν μπορείς να ελέγξεις, τότε θα είσαι για πιο πολύ καιρό ευτυχισμένη και θα είσαι πιο δύσκολο θα είναι κάποιος να σε ταράξει. Λοιπόν, με αυτή τη φίλη συμφωνούμε. Συμφωνούμε ότι θέλουμε να γράψουμε μαζί ένα βιβλίο. Προσπαθούμε να βρούμε το χρόνο μας και συζητάμε για το βιβλίο. Συζητάμε την ώρα που κάνουμε μαζί κυπουρική. Συζητάμε την ώρα που κάνουμε περπάτημα. Συζητάμε την ώρα που κάνουμε μπάνιο. Για το βιβλίο, πώς θέλουμε να είναι, τι άποψεις θέλουμε να έχει. Με ρώτησε προχθές, μου είπε, μα είσαι σίγουρη θες να γράψεις βιβλίο για τον έρωτα τώρα που έχεις καταντήσει να με ερωτευτείς εμένα. Της λέω, κούκλα μου, δεν είναι κατάντια. Αυτό είναι εξέλιξη. Αυτό είναι πρόοδος να σε ερωτευτώ εσένα. Μου λέει, γιατί τι έχω εγώ. Της λέω, δεν έχεις τίποτα σπουδαίο. Αλλά είσαι ο πρώτος άνθρωπος. Ο πρώτος άνθρωπος που οφείλω να αγαπήσω. Γιατί αν δεν σε αγαπήσω εσένα, δεν θα μπορώ να αγαπήσω κανέναν. Και κάτσαμε μετά και κάναμε συζητήσεις για τα παιδιά, αν αγαπάω σωστά τα παιδιά. Και έχω ενοχές εγώ για τα παιδιά, όπως όλοι οι γονείς έχουμε ενοχές για τα παιδιά. Και με διαβεβαίωσε ότι τα παιδιά τη νιώθουν την αγάπη μου. Και το γεγονός ότι τώρα τα παιδιά δεν νιώθουν υποχρεωμένα να είναι συνέχεια μαζί μου και με έχουν αφήσει με αυτήν και έχουν πάει να κάνουν τα μπάγκια τους και τις διακοπές τους, δείχνει ότι δεν τους έχω γονιοποιήσει. Και χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό. Χαιρόμαστε για τα παιδιά και οι δυο, χαιρόμαστε για τα νέα τους, χαιρόμαστε να είναι καλά, χαιρόμαστε να είναι δυνατά, να είναι ανεξάρτητα τα παιδιά, να προχωράνε με τη ζωή τους, να κάνουν επιλογές που γουστάρουν, χαιρόμαστε. Είτε ζουν μαζί μας τα παιδιά, είτε δεν ζουν μαζί μας τα παιδιά, γιατί τα παιδιά δεν μας ανήκουν. Και επίσης από την άλλη έχουμε αποφασίσει ότι όταν δεν είναι μαζί μας τα παιδιά, έχουμε περισσότερο χρόνο να κάνουμε τα πράγματα που γουστάρουμε εμείς, όπως π.χ. να κάνουμε βίντεο στο YouTube, ή να γράφουμε, ή να κάνουμε πράγματα μέσα στο σπίτι. Μας αρέσει πάρα πολύ η διακόσμηση του σπιτιού. Δεν είμαστε ειδικές, ούτε αυτοί ούτε εγώ. Δεν πιάνει το χέρι μας να ζωγραφίσουμε. Αλλά μας αρέσουν πολύ οι πίνακες και αλλάζουμε θέσεις μέσα στο σπίτι στους πίνακες. Τις έχω πάρει και μου έχει πάρει πολλούς πίνακες. Ναι, έχουμε πάρει πίνακες από παντού, ειδικά όταν είχαμε λεφτά και αυτή και εγώ, αγοράσαμε πίνακες. Τώρα δεν έχουμε πολλά λεφτά, αλλά δεν μας νοιάζει, γιατί δεν θέλουμε πολλά για να περάσουμε οι δυο μας. Δεν θέλουμε πολλά. Όχι. Το μόνο πράγμα στο οποίο δεν κάνουμε εκπτώσεις είναι το φαγητό. Εντάξει. Σίγουρα το φαγητό μας πρέπει να είναι υγιεινό, πρέπει να είναι φρέσκο, πρέπει να είναι ολόκληρο, ως εκεί. Αλλά σε άλλα πράγματα δεν είμαστε απαιτητικές. Όχι. Το αυτοκίνητό μας αρέσει που το έχουμε 13 χρόνια. Δεν έχουμε καμία επιθυμία να το αλλάξουμε. Με μεγάλη χαρά βοηθήσαμε το παιδί μας να αλλάξει το αυτοκίνητό του. Όχι οικονομικά, πρακτικά. Καταλαβαίνετε. Το έχετε δει. Επίσης, είμαστε πολύ χαρούμενες γιατί πλέον μπορούμε στο σπίτι να ακούμε τη μουσική που μας αρέσει ή να μην ακούμε καθόλου μουσική. Γιατί έχουμε κάνει σπουδές και δυο στη μουσική και όταν ακούμε ένα τραγούδι, όταν ακούμε ένα μουσικό κομμάτι, δεν μπορεί ο εγκέφαλος μας να σταματήσει να το επεξεργάζεται. Οπότε, άμα είναι ένα κομμάτι που δεν γουστάρουμε, ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει και τόση πολύ αρμονία, ή τέλος πάντων δεν έχει και τόση μεγάλη μουσική αξία, ζαλίζεται το μυαλό μας. Ζαλίζεται. Δεν υποτιμούμε τραγούδια, δεν υποτιμούμε τραγουδιστές. Υπάρχει ώρα για όλα τα τραγούδια, ειδικά αν βγεις και τα ποτά σου. Κάποια τραγούδια ακούγονται τέλεια. Συμφωνάμε με τη φιλενάδα μου σε αυτό. Ποτά. Δεν έχουμε πει ποτό. Και εγώ και αυτή παλιά ήμασταν σχεδόν αλκοολικές. Δηλαδή ήντουνε μια περίοδος μεταξύ 30 και 40 της ηλικίας μας. Γιατί καταλαβαίνετε, έχουμε γεννηθεί την ίδια μέρα, ήμασταν στην ίδια μήτρα. Γεννηθήκαμε και οι δυο 10 μηνών, δηλαδή 42 εβδομάδων. Γεννηθήκαμε μετά από τη μέρα που πρέπει να γεννηθούμε.
δική μας τα λέει σε στάση γιόγκα όταν πήγε να μας βγάλει ο γιατρός. Τώρα δεν ξέρω τι εννοεί. Στάση γιόγκα είναι τα πόδια δεμένα. Ναι, και η μάνα μας κόντεψε να πεθάνει από τη κεσαρική που της έκανα για να μας γεννήσει. Τέλος πάντων, και τι έλεγα. Τώρα θυμήθηκα τη γέννησή μας με την κολλητή μου και δεν θέλαμε να βγούμε, θέλαμε. Πάντως ωραία περάσαμε. Και για τη μουσική που έλεγα, έχει μέρες που δεν θέλουμε να ακούμε μουσική. Και τα ποτά έλεγα. Τέλος πάντων, ήταν μια περίοδος 30 με 40 που καταφεύγαμε στο ποτό για να ξεχνάμε τα προβλήματά μας. Ήταν η πιο δύσκολη μας ηλικία από τα 30 μέχρι τα 40. Πάρα πολύ δύσκολη ηλικία. Ήταν και τα παιδιά μας μικρά. Και καταλήγαμε στο ποτό, στο κρασί. Και μη φανταστείτε φτηνό κρασί, πανάκριβο κρασί. Έχει κοστίσει αυτό το σπορ, έχει κοστίσει. Και τότε είχαμε και λεφτά, ήταν η εποχή που είχαμε λεφτά, ήταν προκρίσεως. Λοιπόν, από τα 30 μέχρι τα 40 πίναμε τα κρασιά μας. Μια μπουκάλα το βράδυ, μισή, μια μισή. Και τώρα που πρόσφατα είμαστε σε μια δύσκολη φάση, δεν έχουμε πει καθόλου ποτό. Και χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί σημαίνει ότι έχουμε αρχίσει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα καλύτερα. Λοιπόν, ήθελα να σας πω πως τα έχω φτιάξει με τον εαυτό μου. Επίσης, να σας διαβεβαιώσω ότι δεν έχω λολαθεί ή απολολαθεί. Έχω καλή επαφή με την πραγματικότητα. Δεν έχω κάποια διαταραχή ψυχική που να με κάνει να έχω παρεστήσει ψευδεστήσεις. Είναι έτσι χαριτωμενιά αυτό το βίντεο. Ήθελα να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ την τελευταία εβδομάδα που τα βρίσκω με τον εαυτό μου. Μ' αρέσει πολύ να κάνω παρέα με τον εαυτό μου. Μ' αρέσει που το σπίτι είναι όπως το θέλω εγώ, που είναι δικό μου, που έχει παντού το δικό μου touch, τη δική μου πινελιά. Μ' αρέσει που το σπίτι είναι γυναικείο σπίτι, δηλαδή που δεν έχει πράγματα πεταμένα από εδώ από εκεί, που είναι όλα στη θέση τους, που μυρίζει καθαριότητα και τέλος πάντων το δικό μου τρόπο με τον οποίο βλέπω τον οικοκυριό, γιατί μπορεί να έρθει κάποια άλλη εδώ που έχει ο συνδίκη και να πει σε βρώμικη. Εντάξει, με τον δικό μου τρόπο βλέπω τον οικοκυριό. Μας αρέσουν τα νέα μας παιχνίδια, όπως είναι τα ισόν που έχουμε, οι κόρτλες που είναι χωρίς καλώδιο, και μας αρέσει και ένας φυσιτήρας φύλων που έχουμε αγοράσει και παίζουμε με τα φύλλα στη βεράντα και καθαρίζουμε οικολογικά χωρίς να χρησιμοποιούμε πολύ νερό. Ασχολούμαστε με τις κυπουρικές, βλέπουμε τις ταινίες μας, περνάμε πάρα πολύ ωραία. Το πρωί που ξυπνάμε της λέω καλημέρα κόρη, δεν μου απαντάει, αλλά είμαι σίγουρη πως μου λέει καλημέρα αγάπη μου. Πίνουμε μαζί καφέ, πολλά ωραία πράγματα. Τελικά, σε αυτή την περίπτωση, ο έρωτας μπορεί να περάσει με έρωτα. Όταν ο έρωτας έρθει στον εαυτό μας και μια μορφή αυτοαγάπης και όχι αυτοέρωτος, αυτοαγάπης είναι αυτή να μπορείς να θεωρείς φίλο σου τον εαυτό σου και να φέρεσαι στον εαυτό σου καλά, να φτιάχνεις τον εαυτό σου ένα καφέ, να του δίνεις το χρόνο να χαλαρώσει, να του δίνεις το χρόνο να κοιμηθεί το μεσημέρι, να τον συγχωρείς αν δεν είναι και στην καλύτερη φάση. Είναι ωραίο πράγμα αυτό. Το έχω ξαναβιώσει στο παρελθόν αυτή την ωραία σχέση με τον εαυτό, αλλά αυτή τη φορά νιώθω ότι ήρθε για να μείνει αυτή η σχέση και γουστάρω τρελά. Γουστάρω τρελά και το εύχομαι και σε όλους εσάς αυτό το πράγμα. Είτε είστε μόνοι, δηλαδή single, είτε είστε σε σχέση, να έχετε μια υπέροχη σχέση με τον εαυτό σας και να τη φροντίζετε. Εγώ έχω αποφασίσει και είμαι σίγουρη ότι θα συνεχίσω να το θέτω σε εφαρμογή, να διαφυλάττω τη σχέση με τον εαυτό μου ως κόρην οφθαλμού και να μην αφήνω κανέναν να μου περνάει μηνύματα ότι είμαι ανάξη αγάπης, ότι είμαι ένας άνθρωπος που είμαι πρίχτης, πρίχτησα, ότι είμαι ιδιότροπη, ότι είμαι το ένα, ότι είμαι το άλλο. Τέτοιοι άνθρωποι που έχουν τέτοιες απόψεις για μένα δεν έχουν χώρο στη ζωή μου και κακώς δεν το καταλάβαινε αυτό το πράγμα προηγουμένως. Χρειάστηκε να φύγουν από μόνοι τους για να το καταλάβω, αλλά δεν πειράζει. Στη ζωή όλα είναι μαθήματα. Και εγώ και η 45χρονη φιλενάδα μου βρισκόμαστε στο μέσο της ζωής μας και έχουμε πάρα πολύ καλές ελπίδες για το ότι η ζωή μας θα πάει καλύτερα στο μέλλον και το ίδιο ευχόμαστε και για σας, φίλια. Σας αγαπώ. Κόρες και κόρη, κούρη, κόρες και κούρη.